Τσεχία, πανέμορφη χώρα παρεμπιπτόντως. Έχουμε λοιπόν μια φιάλη η οποία όταν την πρωτοείδα και μου την συστήσανε να τη δοκιμάσω, ήμουνα πολύ απεσιόδοξος, δεν ξέρω, δεν ήθελα καν να ασχοληθώ, δεν μου φαίνονταν πολύ ελκυστικό στο μάτι. Είναι κάτι το οποίο θα έβρισκες σε ένα σούπερ μάρκετ, μου φάνηκε μια φτηνή φιάλη κοιτώντας το μπουκάλι, έτσι όπως είναι σχεδιασμένο με την ετικέτα, με το... δεν έχει καν πόμα, δεν έχει φελό, δεν έχει τίποτα. Είναι το καπάκι που υπάρχει πάνω στην πύρα, να στο δείξω ένα λεπτό. Το έχω ανοίξει το προηγούμενο βίντεο, οπότε ήταν κάπως έτσι, όπως έχεις μια μπύρα Heineken και την ανοίγεις, έτσι ανοίξαμε και αυτό. Τέλος πάντων, έλεγα λοιπόν ότι δεν μου έκανε καμία απολύτως αίσθηση να πάρω αυτό το κρασί να το δοκιμάσω. Άμα το βλέπω με το μάτι θα το κοστολογούσα γύρω στα 3 ευρώ, ας πούμε. Συνήθως αυτά πάνε μαζί, έτσι, δηλαδή μια κακή φιάλη ποιοτικά, δηλαδή σε θέμα σχεδιασμού, θα έχει και ένα αναλογό αποτέλεσμα μέσα στο κρασί, όπως επίσης ένα πολύ ωραίο design το μπουκάλι σίγουρα θα έχει κάτι μέσα πιο ιδιαίτερο. Παρ' όλα αυτά εξεπλάγει, διότι είναι ένα κρασί που ενώ δεν φαίνεται καλό, είναι πάρα πολύ εύγευστο, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, είναι από μια ποικιλία που λέγεται Sauvignon Blanc, ή αλλιώς μπορεί να την έχεις ακούσει ως Fumé Blanc, Sauvignon Blanc, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι το έχεις ακούσει, έστω μπορεί να μην το έχεις δοκιμάσει, αλλά το έχεις ακούσει σίγουρα, και είναι ένα κρασί το οποίο κοιτώντας το είναι κάπως θολό, δεν είναι τόσο σίδρου μέσα, μου σπάει λίγο τις θεωρίες για το Sauvignon Blanc. Βέβαια είναι του 2017, οπότε υπάρχει μια, εντάξει, δεν θα το πούμε παλαιώση, αλλά έχουν περάσει κάποια χρόνια. Το συγκεκριμένο κρασί είναι από τη Μοράβια της Τσεχίας, είναι όπως είπαμε του 2017, χρονολογία του 2017, η ποικιλία είναι Sauvignon Blanc, 11% αλκοολικός βαθμός, ψηλοτυπικό σε λευκά κρασιά. Θα το σερβίραμε στους 10 βαθμούς Κελσίου ή στους 50 βαθμούς Fahrenheit, οπότε είναι ένα πολύ ιδιαίτερο Sauvignon Blanc από τον παραγωγό Milan Nestarek ή Nestarek, δεν είμαι σίγουρος πως προφέρεται στα τσεχικά. Άμα είναι, ας πούμε, σέρβικο όνομα, είναι Nestarek. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το νόημα εδώ πέρα, δεν θα ασχοληθούμε με αυτό. Αρχικά πες μου πως είσαι, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, σου έχω ένα πολύ ιδιαίτερο βίντεο, το οποίο είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Θα φύγουμε λίγο από την οτροπία του κρασιού και θα κάνουμε λίγο κάτι ξεχωριστό σαν bonus βίντεο, έτσι για τα Χριστούγεννα. Οπότε θα ανεβάσω ένα επιπλέον βιντεάκι. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτή τη εβδομάδα, θα δούμε πότε θα το κάνω. Θα είναι σίγουρα πριν τα Χριστούγεννα πάντως. Και επίσης είχα ανεβάσει ένα poll για το αν θέλετε να κάνουμε, πέρα από το κρασί, να δούμε έστω για ένα βίντεο κάποια πράγματα σχετικά με το whisky. Όχι ότι έχω τις υπέρτατες γνώσεις πάνω στο whisky, αλλά κρατάω μια πολύ μικρή συλλογή. Είναι ένα ποτό που μου αρέσει. Και ίσως για να αλλάξουμε λίγο τη ροή του καναλιού και να το σπάσουμε λίγο, να πάμε και λίγο προς τα εκεί. Πάντως εννοείται η βάση θα είναι πατάτη το κρασί. Επιστρέφουμε λοιπόν στο σημερινό της Τσεχίας. Γευστικά είναι πάρα πολύ εύγευστο που μου έκανε εντύπωση. Είναι, όπως είπαμε, θολό στην εμφάνισή του. Επικρατεί έτσι μια μικρή θολούρα. Δεν είναι τόσο λευκό, κιτρινίζει λίγο. Στην κορυφή του έχει επίσης ένα πολύ ιδιαίτερο χρυσάφι χρώμα, δεν ξέρω, είναι αρκετά όμορφο. Η μύτη του ήταν εξαιρετική όταν την δοκίμασα στο προηγούμενο. Πάμε πάλι. Είναι πανέμορφη μύτη, είναι πάρα πολύ ανοιχτή, σου βγάζει νότες από φρούτα όπως αχλάδι και μήλο, βγάζει πράσινο τσάι, ελάχιστο μέλι, γλυκίζει ελάχιστα, βγάζει γήινα αρώματα, γενικά είναι μια πανέμορφη μύτη, από τις πιο ωραίες που έχουμε δοκιμάσει στο κανάλι όσον αφορά τα λευκά κρασιά. Το
ξέρετε όλοι ότι η προτίμησή μου είναι στα κόκκινα, εντάξει, αλλά και τιμώ και τα λευκά. Οπότε είναι το πιο όμορφα που έχουμε δοκιμάσει στα λευκά και πάμε λίγο στην παλέτα που ήταν λίγο πιο κλειστή. Πάμε να δούμε πάλι. Να είστε καλά και θα τα πούμε σύντομα. Γεια μας.